Χειμώνας. Χειμώνας, απίστευτο. Πλατεία της χώρας είμαστε, όπου εδώ βέβαια το καλοκαίρι δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα, αλλά τώρα δεν έχει ακόμα κίνηση, αν και ήρθε πολλοί κόσμος με τα αυτοκίνητα χθες που είδαμε για Πάσχα, και του είπαμε κάνει ένα Πάσχα περίεργο εδώ, μοναδικό, έχουν εκδηλώσεις που υπάρχουν αλλού, εδώ είναι το περιφερειακό ιατρείο, πολύ δύναμο, τώρα πόσο πολύ δύναμο είναι και πόσοι γιατρούς έχει, μένει να το μάθει κανείς. Λοιπόν, ποιος είναι ο συντονιστής? Κάτσε, μην πατήσουμε στο άσπρο, περίμενε. Πάτα εκεί που δεν έχει βογιά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια στα χέρια σου. Καλημέρα. Και του χρόνου να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να ξαναβάψεις. Καλή Ανάσταση. Επίσης, έλα, Άννα, μην πατάμε στα βαμμένα. Γιατί μπορεί να μην έχουν στεγνώσει ακόμα και είναι κρίμα. Θα πατάμε όπως ο κύριος Μόνκ. Στο κέντρο. Να δούμε ο Κώστας, ο Γιώργος, είναι εδώ ο Γιώργος που έχει το μαγαζί, αυτό που πουλάει τα Funky Buddha. Εδώ στο ATM της Αλφα είχαμε ένα πρόβλημα την περασμένη φορά. Μας κράτησε μέσα την κάρτα και δεν την έβγαζε και δεν υπήρχε άνθρωπος να μας τη δώσει. Έπρεπε λοιπόν να την καταργήσω και να βγάλω καινούρια. Πήρε καμιά 15-20 μέρες. Να μια καλή λύση για τα νησιά, τα μικρά. Οικολογικό αυτοκίνητο. Διθέσιο και πίσω φορτηγάκι να μεταφέρει πράγματα. Αυτό δεν έχει και τέλη κυκλοφορίας. Τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό το με την μπαταριοκίνηση είναι λίγο περίεργο το θέμα. Καστρόσπιτα. Καστρόσπιτα, ναι. Ο Μίστερ Φάγκι Μπούντα. Ο Μίστερ Φάγκι Μπούντα. Καλημέρα μου, καλά. Τι έγινε, ρε φίλε. Καλά. Τι ώρα είναι, άκουσα εγώ μια φωνή, μια μπάσα φωνή. Αλλά λέω. Λέω κάπου την ξέρω. Τι αποκλείεται. Αφού στο είπα ότι θα έρθω. Ναι, μωρέ, αλλά αυτό είναι. Πώς πάει το μαγαζί, τώρα το άνοιξες σήμερα. Στείνουμε, μαζεύουμε. Ετοιμαζόμαστε, ναι. Καλά είμαστε. Τέλεια. Λικό είναι το ποδήλατο. Ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό. Ναι, γιατί. Μια γαρά. Όλα καλά. Και πηγαίνει, έρχεσαι κάτω στη. Όχι ακόμα, γιατί. Εντάξει, θα μείνω μισό άμα κάνω ποδήλατο κάτω. Εντάξει. Αφού δουλεύει τώρα, το πάει στην μπαταρία, γεμίζει. Το έχω πιο πολύ για μέσα, inside. Ναι. Για να πηγαίνω καμιά. Είδα και ένα αυτοκινητάκι ηλεκτρικό εδώ. Ναι, είναι που έχουν το σούπερ μάρκετ. Για να κάνει τι μεταφορέ σου, για να μην κάνει θόρυβο μέσα στη χώρα και τέτοια. Τέλεια, κανονικά σε όλα τα νησάκια έτσι έπρεπε να είναι. Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Γιώργο, έβαλε στο μαγαζί πώ. Έχω βάλει πώ εδώ και 10 μέρες. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουν συνδεθεί. Ναι. Αλλά αν έχει κακό καιρό, μία πιάνει, μία δεν πιάνει. Οπότε λες ότι πελάτη περίμενε να έρθει το ίντερνετ. Ναι. Και μπορεί να τον χάσεις και να φύγει και να μην κάνεις τίποτα. Ωραία θέματα αυτά. Πολύ ωραία και έχουμε πάθει λίγο ένα άγχος. Τουρισμό λέει, τουρισμό. Ναι, είναι πολύ. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση στο ίντερνετ. Πάρα πολύ. Ναι. Είναι και αυτό σημαντικό. Πάντως από εμπόρευμα καλά πας από ό,τι βλέπω, έτσι. Καλά πάμε, αλλά σε λίγο δεν θα χωράμε καθόλου. Που κάμισα αλληνά σε διάφορα χρώματα, πάει καλά. Αυτή η εταιρεία είναι ελληνική. Είναι ελληνική από το 87. Είναι η εταιρεία από το 1987. Πού εδρεύει, πού εδρεύει. Είναι τώρα μεταμόρφωση. Α, μεταμόρφωση είναι. Από Φιλαδέλφια, γιατί τώρα μετακομίσαμε, πήγε μεταμόρφωση και είναι πάρα πολύ καλό ύφασμα. Και έχει, πολύ καλή. Και έχει διάφορα. Και έχουν πάθει τουρίστες πλάκα με την ονομασία Funky Buddha. Εδώ είναι που τρελαίνονται. Ακούνε Funky Buddha. Γιατί τους κάνει εντύπωση. Τους κάνει εντύπωση Funky Buddha. Αυτό. Τους θυμίζει κάτι. Μπούδας.
ξέρεις. Α, εκεί πάει. Εκεί ναι, παραπέμπει σε στο Βούδα. Το πάρουμε, μου λέει ένα τισερτάκι μόνο και μόνο επειδή γράφει Φάγκι Μπούντα, μου λέει. Καλό. Ναι, ναι, ναι. Καλό. Από τιμές πώς πάνε αυτά? Είναι πολύτιμες τιμές τους. Έχει τισερτάκι με 12 ευρώ, με 19 ευρώ. Δηλαδή ένα πουκάμισο λινό πόσο κάνει? Κοίτα, μακριμάνικο. Ένα πουκάμισο λινό έχει 59 ευρώ. Και, και τώρα έχω πάει και 69. Η βερμουδίτσα έχει 39 ευρώ. Το υλικό δηλαδή είναι μάλλον το άξιο. Το υλικό αξίζει και το έχουν κάνει τέλειο. Φέτος το λινό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι ωραίο για το καλοκαίρι, ναι. Αυτό, δεν υδρώνει. Πάρα πολύ ελαφρύ, ναι. Και οι τουρίστες προτιμούν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ το λινό. Ναι. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Και το λευκό πιο πολύ, με το λευκό που έχουν πάθει έρωτα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Καλές δουλειές, τι να σου πω. Να σε καλά, κορίνα, να σε καλά. Καλές δουλειές θα τα πούμε. Έχει φτιάξει δύο ωραία σπανακόπιτα. Ναι, είπα να. Και είναι νηστίσιμη αυτή. Αυτή είναι νηστίσιμη. Θα μας δώσει δύο κομμάτια. Σας δώσω. Να φάμε την καπετάνισσα. Να σας δώσω. Κάτσε να πάρω, περίμενε. Έλα να πάρω λίγο. Έλα. Εκπληκτική πλατεία με πηγάδια εδώ, νερού, την παλιά εποχή. Έτσι πίνα νερό, από εδώ πίνα νερό οι άνθρωποι. Ήρθαμε στην άνω μεριά στις ειρήνης της Ψαρομιλίκου Παπαδοπούλου να ρωτήσουμε πότε μπορεί να μας κάνει να φάμε ματσάτα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα. Είστε καλά? Κάπως έχω ξαναδεί εσύ. Δεν το λέτε ξαναδεί, πρώτη φορά. Αποκλείεται. Αποκλείεται, εγώ το θυμάμαι. Πού είναι η Ειρήνη? Εδώ είσαι πάλι, ε. Δε, άμα δεν θέλω να φύγω. Να φύγεις. Πάσχα, ναι. Γεια σου, Ειρήνη μου. Τι κάνεις, είσαι καλά, καλημέρα. Εδώ είσαι πάλι, να φύγεις, λέει. Τι κάνεις, Ειρήνη μου, καλά είσαι. Τι γίνεται, ε. Καλά, καλά. Σε βλέπω κάθε μέρα. Γυρνά τον κόσμο. Καλά, τον κόσμο γυρνά. Καλά, δεν κάνω. Καλά, κάνεις. Να σου πω κάτι, μαζί μας δεν παίρνουμε τίποτα. Όχι, τώρα το. Μόνο ό,τι βλέπουμε. Τώρα το δες. Ό,τι ακούμε. Τίποτα. Και αν πω και τι άλλοι κάνουμε. Τι φτιάχνεις? Μαγειρεύω. Τι άλλο θα κάνεις? Τι άλλο. Τι είναι αυτό? Γεμιστά. Α, γεμιστά. Ναι. Αυτά είναι τα ψεύτικα που λέμε, έτσι. Λαδερά. Λόγω της εβδομάδας. Ναι, αλλά. Ναι. Εκείνα και τι είναι? Μπάμιες. Καλά τα είδα. Ανά, μπάμιες μαγειρεύει. Γιατί είναι καλές οι μπάμιες. Μας αρέσει και εμένα, μου αρέσουν. Και τι να κάνεις αυτές τις μέρες. Όχι, είναι και ωραίο. Εγώ τις τρώμε και όταν δεν είναι νηστεία. Ωραίο είναι, ναι. Και μπάμιες και βάζεις και λίγο ριζάκι δίπλα. Στην πόλη, ναι. Και τα γεμιστά. Ναι. Χρώματα και αρώματα. Χρώματα και αρώματα. Αυτά είναι από τον κήπο σου. Όχι, μα κοροϊδεύεις. Αγοραστά είναι. Ναι. Επειδή στην άλλη μεριά. Είναι αγροτικό το μέρος, γι' αυτό ρωτάω. Και αφού δεν έχει νερά. Α, δεν έχει νερά, ε. Α, δεν έβρεξε και καθόλου. Άλλο πάλι. Βέβαια. Οι γονείς τι κάνει? Καλά είναι, δεν ήρθε ακόμα. Άσε τώρα. Κοριτσάκι, τη γνώρισα, γυναίκα έγινε. Είδες. Βέβαια. Είδες πως πάμε. Εσύ μόνο έμεινες ίδια. Δεν έμεινα ίδια, λάθος κάνεις. Είσαι καλύτερη. Καλύτερη, γιατί εσύ είσαι καλύτερος. Καλύτερος. Έχουμε μια ηλικία. Καλύτερος. Μια ηλικία έχουμε. Έχουμε. Ναι. Δεν νομίζω. Πιο μεγάλος είμαι. Όχι. Δεν είσαι. Εγώ έχω κλείσει τα 72. Και μπήκα στα 73. Α, εντάξει, κατά, σιγά και το λες και. Σιγά τώρα, ναι. Καλά, ναι. Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος ο Καφούρος. Χτυπάει η δόνηση στο σκήθος μου. Περίμενε. Δεν μου λες τώρα. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω στη Βολέγανδρο και να μην φάω ματσάτα τα χέρια σου. Να φας. Πότε? Όποτε θες. Πότε, πες μου. Αύριο, σήμερα, μεθαύριο, όποτε θες. Α, να κανονίσουμε αύριο. Αύριο. Μ' αρέσει. Αύριο, ε. Αύριο, αύριο. Τι ώρα θέλει να έρθω. Αλλά θέλω να το κάνω παραδοσιακά, να σε βγάλω κιόλα. Α, να το βγάλεις. Να σε βγάλω κιόλα και να φάμε κιόλα. Τώρα τι ώρα δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Περίπου, δεν χρειάζεται να πεις ακριβία. Τι. Τώρα τι να σου πω. Όπου και τα γεμιστά της θα είναι εδώ τα. Ω, μην το λες. Γιατί? Τι να σου πω τώρα για αύριο. Τι να μην το λέω, να μην το λέω. Τώρα που είναι πρωί. Τι να μην λέω, ότι είναι καλά. Μπορεί να μην επιτύχουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Αυτό είναι που τα λένε οι Τούρκοι γιαλαντζή. Ναι, δεν γιαλαντζή. Γιαλάνξε στη σημαία στα τουρκικά. Ψέμα. Ψεύτικα δηλαδή. Ψεύτικα. Χωρίς κρέας. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αύριο, έτσι. Αύριο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι ώρα να σου πω και πώς μας έρθουνε. Περίπου, πες μου. Καλά, όχι 8 η ώρα. Όχι, βρε παιδί μου, περίπου. Πες μου 10, να έρθω 11. Να έρθεις 11, πέρασε κατά τις 11, 11.30 και βλέπουμε. Οκ. Okay. Μπορεί να σου κάνω εγώ ένα φίλο για να. Πάλι θα τα βγάλεις, αφού τα έχεις βγάλει 10 φορές. Σε πειράζει. Εμένα. Διαφήμιση σου κάνω. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, εντάξει. Θα τα πούμε αύριο. Yeah. Πού έχετε το τροχόσπιτο? Κάτω από το σχολείο κοντά εκεί, στο πάρκινγκ, πίσω το δημαρχείο. Στη χώρα. Ναι. Με το μηχανάκι ήρθαμε. Α, έχετε και το παπί. Βέβαια. Και έχουμε και σκάφος αυτή τη φορά. Πάμε και εσύ. Πλούτινες δηλαδή. Πλούτινα. Mm. Δεν θα σου πω την ιστορία τώρα πώς το πήρα το σκάφος, θα το πω αύριο. Αύριο. Που τα βρήκα τα λεφτά. Λοιπόν, άντε. Φιλιά, τα λέμε, ε. Έλα, για χαρά. Γεια σας, καλά περάσατε. Πόσα θα φύγετε, πότε? 9 του μήνα, 9. Α. 9. Ήρθε. Ήρθε η κοπελιά. Η κοπελιά που την είχαμε γνωρίσει μωράκι και έγινε ολόκληρη γυναίκα. Αυτό είναι το δικό σου? Αυτό είναι το δικό μου. Να σου ζήσει. Ένα, έχεις κι άλλο ένα? Όχι, ένα έχω μόνο. Άσε, να μην το δείξουμε, δεν κάνει. Δεν κάνει στην κάμερα να το δείξουμε το μωρό, λέει, απαγορεύεται. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Χαρήκα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.